μέρες μιλήσαμε με το δάσκαλό μας για τους ήρωες της Επανάστασης. Μας είπε ότι άλλοι ζούνε και άλλοι όχι. Ένας όμως που ζει ακόμα είναι ο τωρινός πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ονομάζεται Κωνσταντίνος Κανάρης. Σαν σήμερα, πριν από 55 χρόνια ακριβώς, έκανε μια ηρωική πράξη που έμεινε αξέχαστη στην ιστορία του έθνους μας. Πάμε να τον βρούμε! Καλώς τα παιδιά, πώς από εδώ! Καλησπέρα κύριε Πρωθυπουργέ! Ο δάσκαλος μας έδωσε παραγγελία να σας ρωτήσουμε για την ηρωική σας πράξη πριν από 55 χρόνια τέτοια μέρα. Χαχαχα, έχει γούστο δάσκαλός σας. Καιρό έχω να ειδηγηθώ αυτή την ιστορία. Γεννήθηκα στα Ψαρά, ένα μικρό νησάκι δίπλα στη Χίο. Η Χίος ήταν από τα αγαπημένα νησιά του Σουλτάνου. Όταν έμαθα ότι μπήκαν οι Χιώτες στην Επανάσταση νευρίας, έστειλε το στόλο του να τιμωρήσει τη Χίο και τους φιλήσυχους κατοίκους του νησιού. Ήταν ολοκληρωτική. Μαζί με άλλους συμπατριώτες αποφασίσαμε να πάρουμε εκδίκηση. Νύχτα της 6ης προς 7ης Ιουνίου 1822 μπήκαμε σε μία βάρκα και πλεύσαμε προς την Αυγαρχίδα, το μεγαλύτερο πλοίο του χώρου. Μαζί μας είχαμε μία βάρκα μπουρλότα γεμάτη κριτικά. Αφού δέσαμε το μπουρλότο, η ανατίναξη ήταν σίγουρη. Χαθήκαν πολλοί ναύτες του εχθρού και κανόνια και γίναμε γνωστοί στην Ευρώπη. Οι Έλληνες μενωμένοι με τα φτωχά μέσα που διαθέταμε αναγκάσαμε τα ισχυρά κράτη να κοιτάξουν την επανάστασή μας και να μας υποστηρίξουν. Κοιτάξτε τη ζωγραφιά που κάναμε για σας. Τώρα κατάλαβα που μας είπε ο δάσκαλος ότι η πατρίδα σας ευγνωμονεί. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Καλά μου παιδιά, να κοιτάτε να είστε μονιασμένοι και μαζί να αντιμετωπίζετε όλες τις δυσκολίες. Σειρά σας τώρα να στηρίξετε την πατρίδα σας και να προοδεύσετε στις σπουδές σας.